Θα πω ότι συνυπογράφω ω πρόεδρο τη Ομοσπονδία Εμφιαλωμένων Ποτών, μια ομοσπονδία που όπω γνωρίζετε και θα πρέπει να το γνωρίζετε, μια και οι ταξικέ δυνάμει του ΠΑΜΕ, αλλά και ο καθένα από εσά ατομικά, προσωπικά, είτε με την οικογένειά του, στηρίζει ένα μεγάλο αγώνα που δίνουμε με την πολυεθνική, το νούμερο ένα εκφραστή του κεφαλαίου, με τον αγώνα που δίνουμε έτσι αρκετά χρόνια τώρα με την Coca-Cola. Να σα μεταφέρω του αγωνιστικού χαιρετισμού όλων των συναδέλφων. Και κυρίω τι ευχαριστίε προ τα πρόσωπά σα και ατομικά και προσωπικά, αλλά και προ το ΠΑΜΕ για την στήριξη όλων αυτών ε, των προσπαθειών που κάνουμε για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη να σα μεταφέρω και του αγωνιστικού και ταξικού χαιρετισμού. Του Προέδρου τη Αυτόνομη Δημοκρατική Ένωση Συνδικαλιστών τη ΑΔΕΣ, όπου έχω την τιμή να είμαι γραμματέα, του Κώστα του Αρτεμίου, που ήταν ο πρώτο μαζί με τον Γιώργο του Μαυρίκο και κάποιου άλλου παλιού συναδέλφου συνταξιούχου που βλέπω εδώ, που υπογράψανε πριν 20 χρόνια, μια και φέτο είναι και ο ερτασμό των 20 χρόνων τη ίδρυση του ΠΑΜΕ, που συνυπογράψανε και δημιουργήθηκε η γνήσια καθαρή ταξική οργάνωση, το Πανεργοτικό αγωνιστικό μέτωπο. Ε, όπως είπα, προσυπογράφω όλα όσα ακούστηκαν και μάλιστα δεν θα ήθελα έτσι να επαναληφθώ ε, με το τι έχει συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια των δύο προσπαθειών να γίνει το συνέδριο της, ε, της ΓΕΣΕΕ. Όμως ε, εκτιμώ ότι έχουμε μία, θα έλεγα, ευθύνη απέναντι και στους εαυτούς μας και στους προηγούμενους αλλά και στις επόμενες γενές να αγωνιστούμε και να αποδείξουμε, να αγωνιστούμε και να ξεμπροστιάσουμε όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, όχι ότι δεν ήταν γνωστό ή δεν είναι γνωστοί, όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν και λειτουργούν με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον το δικό τους. Έχουμε λοιπόν την ιστορική, θα έλεγα, ευθύνη να τους αποκαλύψουμε και κυρίως να αποκαλύψουμε το βρώμικο παιχνίδι που όλα αυτά τα χρόνια παίζουν. Νομίζω ότι είναι ηλίου φανινότερο ότι πλέον δεν έχω. Έχουν πέσει οι μάσκες, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε πώ λειτουργούν και όπω είπα, έχουμε την ευθύνη όχι μόνο να του αποκαλύψουμε, αλλά να του ρίξουμε και εκεί που πραγματικά αξίζει. Να πάνε στον κάλαθο των αχρήστων, για να μην ξαναδημιουργηθούν τέτοιου είδου ζητήματα. Και μάλιστα να προσπαθήσουμε μέσα από τι ταξικέ δυνάμει ε, του Πάμε να δώσουμε μία πνοή. Γιατί ακούστηκαν και, στο, και σε εμά και στον κλάδο μα στη Θεσσαλονίκη, μια και η έδρα τη Ομοσπονδία είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουν ακουστεί Παρόλο που τα δύο συνέδρια, η προσπάθεια των δύο συνεδρίων τη ΓΕΣΕΕ έγινε μακριά από εμά, έχουν ακουστεί πάρα πολλέ δυνάμει οι οποίε λένε καλά κάνουν και προχωράτε. Ακούσαμε ότι δεν ξέραν τι σημαίνει η ΓΕΣΕΕ στην Καλαμάτα και σε άλλα μέρη. Και δίνουν, δίνουν το έναυσμα να προχωρήσουμε για ακόμη μεγαλύτερη ρήξη, αν χρειαστεί, στο βαθμό που θα κρίνει, που θα κρίνει το, αγωνιστικό, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Ο εορτασμό τη Πρωτομαγιά, μια και είναι και το δεύτερο θέμα, εμεί δηλώνουμε εδώ ξεκάθαρα ότι μαζί, όπως κάναμε όλα τα χρόνια, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη, όπου είναι και μια ιδιαίτερη πόλη για τον εορτασμό της πρωτομαγιά. Ε, πρωτομαγιάς, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε παρόντες στη συγκέντρωση, με όλες μας τις δυνάμεις, να φροντοφωνάξουμε ακριβώς το σύνθημα που έχουν μπροστά ε, οι δύο αφήσει τη σημερινή μας συγκέντρωση. Ότι τα... Σωματεία δεν πρέπει να είναι σωματεία εργοδοτών, αλλά να είναι σωματεία των εργαζομένων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τους ταξικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τα αποτελέσματα είμαι σίγουρος ότι θα είναι θετικά.